Για τους περισσότερους αναλυτές, οικονομικούς και πολιτικούς, η συμφωνία η τελική με το Eurogroup της Κύπρου ήταν χειρότερη της αρχικής προσφοράς του Eurogroup. Τονίζεται από αρκετούς ο τιμωρητικός χαρακτήρας της τελικής συμφωνίας. Τιμωρήθηκαν δηλαδή γιατί τον απέρριψαν την πρώτη προσφορά του Eurogroup. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτά που λέγονται, αν ήταν χειρότερη δηλαδή και αν είναι τιμωρητικός ο χαρακτήρας, και μια γενική τοποθέτηση για τις επιπτώσεις που θα έχει η τελική συμφωνία πάνω στην κυπριακή οικονομία. Καταρχήν νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες τις επιπτώσεις που έχουν συνολικά όλες αυτές οι εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία καταρχήν και μετά να προχωρήσουμε και να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αποφάσεων. Είτε συζητήσουμε για την πρώτη πρόταση που στην Παρασκευή στις 16 Μαρτίου, η οποία τελικά δεν υιοθετήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου, είτε συζητήσουμε για αυτήν που υιοθετήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου στο Eurogroup, είτε συζητήσουμε για την πρόσφατη. Όλες αυτές οι προτάσεις είχαν σαν πυρήνατος αυτό που πια ξέρουμε σαν κούρεμα των καταθέσεων, δηλαδή μια αλλαγή στη στρατηγική διαχείριση της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες σήμαιναν, ειδικά για την περίπτωση της Κύπρου, με την έκταση που έχει ο τραπεζικός τομέας και τη σημασία που έχει για την οικονομία της Κύπρου και για την κοινωνία της Κύπρου, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ας πούμε, αλλά δεν απέχει πάρα πολύ από αυτό που θα ζήσουν αρκετοί Κύπροι και ένα μεγάλο μέρος του κυπριακού πληθυσμού, μια καταστροφή για την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου. Οπότε, σε αυτό το καμβά επάνω, θα πρέπει να συζητήσουμε για όλες τις αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις δηλαδή είχαν σαν συνέπειες, θα έχουν σαν συνέπειες, πολύ μεγάλες και πολύ γρήγορες μεταβολές στην οικονομία και στην κοινωνία της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα. Από ύφεση, από ανεργία, εκτιμάται ότι μέσα στο 2013 η ανεργία θα ανέλθει στο 30% μέσα σε 6 μήνες, όταν εμείς κάναμε 3 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο. Στη βάση τώρα αυτή, θα πρέπει να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στην πρώτη συμφωνία του Eurogroup και στη δεύτερη. Ήταν τελικά χειρότερη ή όχι? Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές. Μπορούμε να θεωρήσουμε θετικό το στοιχείο ότι τελικά υπάρχει εγγύηση των 100.000 καταθέσεων. Υπάρχουν διάφορες άλλες λεπτομέρειες, αλλά τα θεωρώ όντως λεπτομερή αυτά τα πράγματα. Αυτό το οποίο κρίνεται είναι η προσπάθεια ενοχοποίηση του όχι. Ειδικά στην Ελλάδα μέσα δηλαδή. Έτσι. Η προσπάθεια που έχουμε είναι η προσπάθεια ενοχοποίηση του όχι. Δηλαδή οι παρετημένες πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες δεν διαπραγματεύονται τίποτα, λειτουργούν ως εντολοδόκοι των αποφάσεων της Τρόικας κλπ. Προσπάθησαν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι λάθος. Το όχι τιμά τον, είναι μέρος ιστορίας πια του Κυπριακού λαού, αυτό το όχι της Ελληνικής Βουλής. Ήταν ένα σήμα. Από εκεί πέρα όμως, όπως είπε και ο Σπύρος, μπαίνουμε σε μια διαδικασία σαν τη δική μας. Δηλαδή, δεν θα είναι ένα το μνημόνιο το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει, θα γίνει τον Απρίλιο όπως είπαμε. Επομένως, η δεύτερη συμφωνία ενδεχομένως τους υποχρεώσει να βγάλουν στην επιφάνεια και πράγματα που είχαν σκοπό να τα κάνουν αργότερα. Ο απολογισμός δηλαδή. Σαν την ελληνική περίπτωση που ξεκίνησαν με ένα πολύ μαλακό σχετικά μνημόνιο και το χειροτέρευμα στην πορεία. Νομίζω θα είναι εντελώς λεπτομερείς οι όποιες διαφορές, είτε θετικές είτε αρνητικές είναι. Σημασία έχει η συνολική πορεία, όπου θα είναι μια πορεία βαθιάς ύφεσης και άρα δευτερογενούς κρίσεις όπως έγινε και εδώ, λόγω της ύφεσης δηλαδή θα έχουμε νέα κρίση εκεί των τραπεζών και των ταμιευτηρίων που έχει η Κύπρος. Βέβαια προς θεώρηση ακόμα διάρκειες, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς πώς θα είναι. Εκείνο που πρέπει όμως να τονίσω είναι ότι οι συνέπειες θα είναι στην Κύπρο, θα είναι και στην Ελλάδα. Επίσης απροσδιόριστες συνέπειες, γιατί, διότι έχουμε καταθέσεις Ελλήνων στην Κύπρο, έχουμε τράπεζες ελληνικές στην Κύπρο, έχουμε δάνεια και τράπεζες κυπριακών, ας πούμε, τραπεζών, δάνεια στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις αφορούν και την Ευρώπη συνολικά. Το όχι του κυπριακού λαού, η εγγύηση δηλαδή των καταθέσεων κάτω από 100.000, παρόλο που... Λένε ότι ο Αναστασιάδης πάντως είχε βάλει το ζήτημα να κάνει. Σε κάθε περίπτωση θα δημιουργούνταν ένα θεσμικό. Το ενέκρινε όμως το Eurogroup. Το ενέκρινε το Eurogroup. Προφανώς το ενέκρινε. Λένε όμως ότι πιέστηκε την κυβέρνηση της Κύπρου. Σε αυτό μπορεί η κυβέρνηση Κύπρου να πιέσει. Ενώ σαν Σωστή παρατήρηση. Το όχι δημιουργήσε ένα προηγούμενο.
κατέρριψε το αντιθετικό ήταν ένα θεσμικό προηγούμενο το οποίο θα έλεγε ότι κορεύουμε και κάτω από 100.000. Με δεδομένο την αυτή την αλλαγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή ότι θα κόψει. Αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι το λένε και μέσα εδώ. Ότι αν πούμε όχι, θα κόψουν λιπομένη τη χρηματοδότηση. Ναι. Δεν την κόψανε. Βεβαίω θα πει κανεί ναι, αλλά εκβίασαν ότι θα την κόβαν την ιδέα. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν η αντίσταση. Ήταν μεγαλύτερη. Ήταν μεγαλύτερη. Ή συνεχιζότανε. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπήρξε απειλή. Αυτό είναι γεγονό ότι υπήρξε απειλή. Γι' αυτό άλλωστε εμεί κάναμε την προσπάθεια να υπάρξει μια έκτακτη χρηματοδότηση από την Ελλάδα στην Κύπρο για να υπάρξει μια τέτοια ανάσα. Αλλά θέλω να πω, ακόμα και αυτή η πλευρά δεν πρέπει να χαθεί. Ότι δηλαδή το όχι έδωσε ένα χρόνο, ένα πολιτικό χρόνο για διαπραγμάτευση. Το πώς αξιοποιήθηκε ένα δεύτερο. Ναι, ας έρθουμε τώρα λοιπόν στην ουσία της συμφωνίας. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά στη συμφωνία. Δηλαδή θέλω να πω ότι με το ξέσπασμα της κρίσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 και την κατάρρευση της Lehman Brothers υπήρχε ένα ταμπού. Δεν αφήνουμε τράπεζα να καταρρεύσει. Κάνουμε τα πάντα ενώ οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσουν στη ζωή της τράπεζας όποιο πρόβλημα και να είχαν. Τώρα έσπασε αυτό το ταμπού. Αφέθηκε μια τράπεζα ολόκληρη, η λαϊκή, να καταρρεύσει και κουρεύτηκαν οι καταθέσεις σε ένα ποσοστό, σήμερα το πρωί το διάβαζα, ότι ο Υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Αλής της Κύπρου είπε ότι το κούρεμα πάνω από 100.000 στη λαϊκή μπορεί να φτάσει ακόμα και το ποσό το 80%. Άρα, αυτό που θέλω να ζητήσω από εσάς είναι το εξής, τι σηματοδοτεί, τι νέο φέρνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό τα πραγματικά πρωτόγνωρα πράγματα που έχουν γίνει με την Κύπρο. Λοιπόν, να βεβαιώσουμε ότι πρόκειται για καινούργια στοιχεία που μπαίνουν στην πολιτική ζωή, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά όλης της Ευρώπης και παγκοσμίως. Δηλαδή, είναι καινούργιο στοιχείο το ότι έχουμε και τις καταθέσεις πάνω από ένα περιορισμένο, αλλάζει η έννοια της κατάθεσης. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι ξέραμε ότι η καταθέση είναι αποταμίευση και η επένδυση είναι κάτι άλλο. Ξέραμε ότι η κατάθεση δεν έχει ρίσκο, η επένδυση έχει ρίσκο. Αυτά ανατρέπονται. Άρα έχουμε καινούριο στοιχείο ότι ανάμεσα στα μέσα διαχείρισης των κρίσεων είναι και οι καταθέσεις παντού. Διότι όταν οι καταθέσεις δεν είναι ασφαλείς σε μία χώρα, της Ευρώπης δεν είναι παντού. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω είναι ότι καλλιεργείται μία αντίληψη ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο και με τον τρόπο που έγινε μάλιστα έτσι στον Βάρβαρο αντανακλά μία ισχύ της Γερμανίας. Εδώ θέλει προσοχή. Αυτό που έγινε στην Κύπρο είναι επιθετικό, αλλά είναι επιθετικότητα του ιτημένου. Δηλαδή η πολιτική η γερμανική έχει τυφεί. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τον τρόπο που γινόταν. Θα οδηγούσε σε μεγάλη αύξηση των χρεών και της Γερμανίας τελικά, όπως και εμείς προβλέπαμε. Θα έκανε αναπόφευκτη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια πανευρωπαϊκή διάσκεψη για τη ρύθμιση των χρεών. Άρα υπάρχει από τη μεριά της Γερμανίας αλλά και ευρύτερα της Ευρωζώνης μια προσπάθεια αλλαγής μετατόπισης στρατηγικής, το είπε ο Σπύρος, ένα άρθρο, είναι σωστό, με την έννοια της αναζήτησης. Δηλαδή είναι, είμαστε στη φάση όπου μία μέθοδος αντιμετώπισης κρίσης αποτυχάνει ή δημιουργεί κινδύνους, απειλεί την ίδια τη Γερμανία με τεράστιες υποχρεώσεις και βάρη και γίνεται προσπάθεια δοκιμής ενός νέου, μιας νέας μεθόδου. Τις οποίες τα αποτελέσματα ακόμα δεν έχουν φανεί. Γι' αυτό βλέπετε, κάθε μέρα αλλάζει και ο τόνος. Τη μια μέρα βγαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup και λέει αυτό είναι μοντέλο για όλες τις χώρες. Τρομάζουν οι πάντες, το ανακαλεί τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη το επαναφέρει ο Μπαρνιέ, ο επίτροπος, πιο κομψά ότι θα βγει οδηγία που θα ενδιάται τις μικρές καταθέσεις, αλλά και τις μεγάλες προφανώς θα πρέπει να συμμετάσχουν και αυτές. Άρα, εγώ τονίζω αυτό. Ότι δικαιώνεται δηλαδή μια ανάλυση που κάναμε για την κρίση, ότι η κρίση δεν είναι άθροισμα εθνικών κρίσεων, αλλά κρίση συστημική, πανευρωπαϊκή. Επιβιώνεται η άποψη ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης κρίσης με προγράμματα αναχώρα δεν μπορεί να οδηγήσει αποτελέσματα, το βλέπουμε και αυτό, και άρα πρέπει να προετοιμαστούμε και να δούμε νέες μορφές της κρίσης παρά μια διαδικασία εξόδου. Πάντως ήθελα να ρωτήσω το εξής. Και πολλοί αναλυτές βλέπουν μια προσπάθεια των ισχυρών κρατών, της Γερμανίας και των δορυφόρων της, με αυτή τη συμφωνία να μαζέψουν καταθέτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι καταθέσεις της τράπεζας είναι επισφαλείς, αυτοί που μάλιστα που έχουν πολύ μεγάλα ποσά να καταθέσουν, να πάνε σε ασφαλείς τράπεζες και όχι στον επισφαλή νότο. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Νομίζω ότι στην κατεύθυνση που είπε προηγουμένως και ο Γιάννης, ας πούμε, στην ομάδα,
που έθεσε, θα πρέπει να τοποθετηθούμε και με βάση αυτό το πράγμα και στη βάση και για αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο παρατηρούμε αυτή τη στιγμή είναι καταρχήν δύο αντιθετικές φαινομενικά κινήσεις. Από τη μια μεριά είναι η προώθηση όλων αυτών των ευρωπαϊκών σχεδίων ενοποίησης. Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο προωθείται. Έχουμε ενιαίο τραπεζικό σύστημα, το οποίο με κάποιο τρόπο προωθείται. Είσαι καλός, βέβαια. Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή υπάρχει, συζητιέται, θα να μπουν ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανόνες. Τίθεται το ζήτημα αν θα υπάρχουν, ποιες είναι συστημικές τράπεζες, αν θα μπουν όλες τις τράπεζες, αν θα είναι συστημικές τράπεζες, ποιες θα εξαιρεθούν, οι Γερμανοί θέλουν να εξαιρέσουν τις δικές τους. Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία συνεχίζει και γίνεται. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πλευρά. Συγχρόνως η άλλη πλευρά είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε, όπου λένε ότι εν ώψη του αδιεξόδου που θα έχει η συσσόρευση των δημοσίων χρεών, εν ώψη του ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει πρωτοβουλίες τύπου ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχίσουμε να πρέπει να διασώσουμε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και πάει λέγοντας, ας πούμε, η όλη συζήτηση, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επανεθνικοποιήσουμε τη στρατηγική διαχείριση της κρίσης όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Άρα αυτό το πράγμα το οποίο παρατηρούμε είναι ταυτόχρονα δύο πολιτικές οι οποίες βρίσκονται εν εξέλιξη και είναι συμπληρωματικές η μία με την άλλη, και αυτό νομίζω είναι το καινούριο στοιχείο που μένει στο τραπέζι. Στα πλαίσια αυτά τώρα μπορούμε να παρατηρήσουμε το εξής. Ας ξεκινήσουμε με το παράδειγμα της Κύπρου. Στην Κύπρο τι έχουμε? Έχουμε μία τράπεζα που κορεύεται το 80%, μία τράπεζα που συζητιέται για 30%, κάποιες άλλες τράπεζες οι οποίες ουσιαστικά δεν πειράζονται προς το παρόν με βάση την απόφαση. Άρα βλέπουμε μία διαφοροποίηση η οποία υπάρχει. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι ισχύει, δηλαδή αυτός ο βαθμός επικινδυνότητας, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας, τι λένε στους καταθέτες, κοιτάξτε να δεις, σκέψου, η τράπεζα που είσαι είναι επικίνδυνη ή όχι και πήγαινε όλα τα λεφτά σου. Ο ίδιος βαθμός επικινδυνότητας υπάρχει στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην ίδια τη Γερμανία. Δηλαδή η ίδια η Γερμανία έχει ένα γερμανικό, έχει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει αρκετά προβλήματα. Άρα αυτό δεν αφορά σαν στρατηγική, δηλαδή θα πρέπει αυτό να το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά, ας πούμε, και να το σκεφτούμε. Σαν στρατηγική δεν αφορά μόνο την Κύπρο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν αφορά πιθανόν μόνο την Ισπανία. Αυτό το πράγμα αφορά τη Γαλλία, γι' αυτό οι γαλλικές εφημερίδες βγήκαν πρώτες και είπαν τι πράγματα είναι αυτά. Αφορά το Λουξεμβούργο, αφορά την ίδια τη Γερμανία αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές πιθανόν. Άρα νομίζω ότι δεν είναι. Όσο και αν τέτοιες κινήσεις θα γίνουν, μεταφοράς κεφαλαίων από μια χώρα, διασυνοριακές κινήσεις, νομίζω ότι είναι μια γενικότερη στρατηγική, είναι το αποτέλεσμα μιας γενικότερης στρατηγικής που στοχεύει στο να στοιχηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια ενοποίησης, γιατί αυτό το ζήτημα έχει τεθεί και δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή για την Ευρωζώνη, ενοποίησης, δημοσιονομικά, τραπεζικά κτλ., με ένα μοντέλο το οποίο θα φτιάχνει συγκεκριμένο πρόσημο για αυτή την ενοποίηση, η οποία γίνεται, η οποία θα υπηρετεί τα ελεύθερα ιδανικά. Είτε ως πρόθεση, είτε ως αποτέλεσμα πάντως, εγώ βλέπω και μία τάση να ελεγχθούν από τη Φραγκφούρτη οι χρηματικές δορές της Ευρώπης. Δηλαδή, αν δούμε το παγκόσμιο σύστημα σήμερα, χαρακτηρίζεται από ορισμένα χρηματοπιστωτικά κέντρα. Mm-hmm. Της Νέας Υόρκης, mm-hmm. που πάντα υπάρχει ένα μεγάλο χρηματιστήριο και κάποιοι της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, το City βέβαια του Λονδίνου, της Φραγκφούρτης. Το Παρίσι, δευτερεύουσα σημασία, το Τόκιο στην αυτή. Και είχαν βγει και κάποια έτσι τύπου Κύπρο, ας πούμε, κεντράκι νομικά, ας τα πω. Νομίζω πάνω σε μια καθάριση. Έτσι περισσότερο υπόθεση εργασίας το κάνω, πάνω σε μια καθάριση όπου θα υπάρξει μεγαλύτερη συγκεντροποίηση του ελέγχου του χρήματος. Και ειδικά στην Ευρώπη νομίζω ότι είτε το επιδιώκουν είτε εξαντικειμένου με τη διαδικασία του έργου ο Σπύρος, δηλαδή η αναζήτηση ασφαλών λιμένων, θα οδηγήσει το χρήμα περί τη Φραγκφούρτη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήθελα να προσθέσω την εξής παρατήρηση εδώ, ότι αν συμβαίνουν τέτοιες αναδιαρθρώσεις, και στους δύο δεν ήθελα να την κάνω, θα περίμενε κάποιες περισσότερες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τα παγκόσμια χρηματιστήρια έχουν αντιδράσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι αρκετά ψύχρεμος. Με εξαίρεση το ελληνικό βέβαια, το οποίο κατρακύλησε 7% σήμερα κοντά. Αλλά τα διεθνή χρηματιστήρια δεν έχουν προκαλεθεί κανένας πανικός. Επιπλέον, άλλο ένα χαρακτηριστικό, όλες οι χώρες στοιχήθηκαν σε αυτήν την ιστορία. Ο δε υπουργός οικονομικών της Γαλλίας ήταν πολύ πιο λάβρος απέναντι στην Κύπρο. Οπότε δεν μοιάζει σαν να υπάρχει μια σεισμική αλλαγή η οποία να προκαλέσει φυγή προς τη Γερμανία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το βλέπω. Και δεν το βλέπω να εκφράζεται ούτε σαν ανησυχία στα διεθνή χρηματιστήρια. Δηλαδή, βγήκε, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, βγήκε ο υπουργός, ο Γιούγκερ της Λουξεμβούργου, αλλά εξέφρασε περισσότερο το φόβο του Λουξεμβούργου, μήπως είναι το επόμενο.
αλλά ούτε και εκείνοι αντέδρασαν με βίαιο τρόπο. Αυτό που εγώ μπορώ να πω σε αυτό είναι ότι αυτό που περιγράφουμε είναι προϋποθέσεις για να γίνουν πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτοματισμός, σήμερα σημαίνει αυτό, αύριο σημαίνει το άλλο. Αυτά είναι μακροπρόθεσμα που μπορεί να συμβούν. Όχι μόνο μακροπρόθεσμα, μπορεί να συμβούν σε μια κρίση επόμενη. Εκεί δηλαδή, όπως έγινε και σε εμάς. Δηλαδή, υπήρχε ελευθερία κίνησης των καταθέσεων. Υπήρχε θεωρητική πάντα δυνατότητα ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας να τα πάμε κάπου αλλού. Mm-hmm. Δεν έγινε αυτό από τότε που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε όμως από το 9 και πέρα, από το 10 ιδίως. Ότι οι αρκετοί Έλληνες, όσοι είχαν δηλαδή πολλά χρήματα, τα πήραν και τα έβγαλαν. Άρα, αυτό που περιγράφουμε, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, δημιουργεί μια νέα συνθήκη μέσα στην οποία εμπεριέχεται αυτή η δυναμική, αυτή η τάση. Η οποία πώς εκδηλωθεί ακριβώς είναι θέμα του μέλλοντος. Ναι, και εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη κιόλας ότι αν σκεφτούμε ότι κάποιος έχει ένα καλάθι, να σκεφτούμε λίγο τους επενδυτές, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν τις μεγάλες κινήσεις και τους μικροκαταθέτες που είναι ένα μεγάλο μέρος. Πού θα περίμενες να επιδράσει το φαινόμενο ότι μπαίνει κούρεμα καταθέσεων πάνω από 100.000. Οι μικροκαταθέτες δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο εφόσον υπάρχει αυτή η εγγύηση. Mm-hmm. Να το σκεφτούν άμεσα και, δεν έχουν και πάρα πολλές επιλογές διαθέσιμες. Όταν όμως έχεις ένα χαρτοφυλάκιο που μέσα έχει ομόλογα, έχει μετοχές και είσαι εντός ευρώ, άρα με κάποιο τρόπο σκέφτεσαι ότι λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων του ευρώ θα πρέπει να σκεφτώ αν θα φύγω εκτός ευρώ, να πάω σε δολάρια, να πάω σε γένα, ας πούμε, που προφανώς κάνεις και τέτοιες επιλογές. Η απειλή του κουρέματος των καταθέσεων σε οδηγεί αφενός σε διαφοροποίηση, να σπάσεις σε πολλά διαφορετικά φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες τις καταθέσεις για να έχεις την εγγύηση. Αφετέρου σε οδηγεί να επανεκτιμήσεις το κίνδυνο που φέρνουν τα ομόλογα. Μάλιστα, ας πάμε τώρα στο ίδιο το κούρεμα. Σας γίνεται μια κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι η εξής. Ότι ένας καταθέτης από ένα ποσό και πάνω, 500.000, 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν ξέρω πόσο, δεν είναι ένας απλός καταθέτης, είναι επενδυτής στην πραγματικότητα. Άρα, γιατί να μην του γίνει κούρεμα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι στις δεκάδες τραπεζικές κρίσεις που γίνανε τα δεκαετία του 70, υπάρχουν και αρκετές στις οποίες κουρεύτηκαν μεγαλοκαταθέτες. Άρα, σας λέει, εσείς σαν αριστερό κόμμα, γιατί αντιδράτε στο κούρεμα μεγαλοκαταθέτων. Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω κάτι εδώ. Καταρχήν, επειδή γίνεται μια μαύρη προπαγάνδα ενάντια στη ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προτείνει ούτε άμεσα, ούτε έμεσα, ούτε κρυφά. Το κούρεμα καταθέσεων. Έχουν πει μάλιστα η Νέα Δημοκρατία, λέει, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ για ανακαλουθία, ότι είχαν προτείνει στελέχη του να κουρευτούν και πάνω από 20.000. Πολύ χαμηλό. Αυτό που αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία σε μια δήλωση που είχε κάνει ο Μανώλης ο Γλέζος προεκλογικά και μιλώντας με ατομική ευθύνη και με ένα υποθετικό παράδειγμα, ας πούμε, απάντησε στο ερώτημα τι θα γινόταν αν καταστρεφόταν το σύμπαν και έπρεπε να πραχθούν εκτεθειμένα. Ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε ως. Και αυτό είναι μια. Επισήμως, δηλαδή δεν είναι ποτέ. Καμία. Δεύτερον, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, το περιουσιολόγιο υπονοεί κούρεμα καταθέσεων, πρώτη για μαύρη προπαγάνδα. Το περιουσιολόγιο δεν είναι φορολογικός νόμος, είναι προϋπόθεση να ξέρεις τα περιουσιακά στοιχεία ενός φορολογούμενου για να δεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι μπορεί να έχει ένα ακίνητο, αλλά δεν έχει τίποτα άλλο. Άρα δεν πρέπει. Ή είναι άνεργος. Δεν έχει εισόδημα, άρα δεν μπορείς να το φορολογείς. Τώρα, άρα δεν είχατε ποτέ θέση για κούρεμα καταθέσεων, οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι αριστερό αυτό. Μισό λεπτό τώρα. Έρχομαι σε αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για την Κύπρο, άρα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς στην Κύπρο. Όπως η Ελλάδα έχει τον τουρισμό και την ναυτιλία ως βασικούς κλάδους της οικονομίας, η Κύπρος έχει τον τουρισμό και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Έτσι διαμορφώθηκε. Έχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, όχι πλημμύριο όπως λένε ξαφνικά κάποιοι, αλλά ένα καθεστώς φορολογικό συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα σχετικά χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Γύρω από λοιπόν από αυτό το σύστημα έχει χτιστεί μια, ας την πω εντός εισαγωγικών, βιομηχανία. Άρα το δίλημα με την Κύπρο δεν είναι αν θα κουρέψει ή δεν θα κουρέψει τις μεγάλες καταθέσεις, αν θα κάνει το Α ή το Β, αλλά πώς θα το κάνει, ούτως ώστε να πάει σε ένα νέο μοντέλο οικονομικό με τα λιγότερα τραύματα και με όρους της δικαιοσύνης. Αυτό είναι που παίζει δηλαδή. Πρέπει να δούμε το σκοπό και το μέσο. Στην έννοια αυτή, δηλαδή αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι μια βίαιη καταστροφή του βασικού πυλώνα που στήριζε την οικονομία της Κύπρου καλώς και ακόμα τώρα. Είναι σαν να ρίχνουμε μια πυρηνική βόμβα σε μια χώρα. Το άλλο, η εναλλακτική λύση που εμείς προτείναμε και δημόσια με τη συνέντευξη που κάναμε επιστρέφοντας από την Κύπρο, είναι να υπάρξει ένα σχέδιο ομαλής
όσο γίνεται μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό υπόδημα που ο Κυπριακός λαός πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Και με στόχο ακριβώς να αυγηθούν, να προλάβει κανείς κοινωνικές καταστροφές. Διότι η Κύπρος έχει και ένα κοινωνικό μοντέλο. Η Κύπρος δεν είναι μόνο οι τράπεζες και οι ολιγάρχες που ξαφνικά, δυστυχώς και στην Ελλάδα αυτό έχει επικρατήσει. Η Κύπρος έχει εργασιακές σχέσεις καλύτερες από τις δικές μας. Έχει μια δημόσια διοίκηση καλύτερη από τη δική μας. Έχει ένα κοινωνικό κράτος πολύ πιο ισχυρό από το δικό μας. Όλα αυτά θα καταστραφούν τώρα με αυτή την πολιτική. Αλλά εφόσον το ερώτημά σου είναι κάπως και θεωρητικά, θα έλεγα ναι, τα πάντα μπορούν να εξεταστούν, αλλά με κριτήριο τι πάμε να επιτύχουμε. Στη Κύπρο έχουμε κούρεμα που υπηρετεί το στόχο της καταστροφής, της οικονομικής και της κοινωνικής. Αν είχαμε σχέδιο ανόρθωσης της Κύπρου, ανάπτυξης της Κύπρου, όπως είπα μετά σχηματισμού του όρου οικονομικού συστήματος με όρους δημοκρατίας και δικαιοσύνης, βεβαίως εκεί μέσα θα μπορούσε να δει κανείς, όχι ίσως κούρεμα, αλλά κάτι άλλο που έχει προταθεί από ένα Κύπριο οικονομολόγο, τον κύριο τον Μπάζο, από τη διάβαση προχτές. Mm-hmm. Πρότεινε αυτό σε ένα είδος δανεισμού, δηλαδή μέρος των καταθέσεων να μετατραπούν σε δάνειο προς την Κύπρο και αυτό το δάνειο να λειτουργήσει ακριβώς ως μαξιλάρι για να στηριχτεί αυτή η μετάβαση. Δεν υιοθετώ κατά ανάγκη αυτή την πρόταση, να αναφέρω ένα παράδειγμα ότι πολλές λύσεις θα μπορούσε να σκεφτεί. Καταρχήν, η όλη συζήτηση για το κούρεμα, η οποία γίνεται για το πάνω 100.000 πλέον μετά το όχι του Κυπριακού λαού, γίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι Ρώσοι ολιγάρχες, μαύρο χρήμα, ας πούμε, κτλ., που είναι πάνω από 100.000 και άρα είναι ηθικά και παράνομο και να νομιμοποιείται ηθικά το κούρεμα, γιατί το όλο το υπόλοιπο είναι σκοτεινό, μαφιόζικο κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι μέγιστη υποκρισία για πάρα πολλούς λόγους. Έναν λόγο τον είπε ο Γιάννης Τραγασάκης προηγουμένως και θα επανέλθω σε αυτό για να τον τονίσω και να το διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Ένας δεύτερος λόγος είναι εξής. Πάνω από 100.000 έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, καταθέσεις, οι μη κρατικοί οργανισμοί. Κάποιος ο οποίος πήρε δάνειο στεγαστικό και δεν το έχει εκταμείευσει ακόμα για να πληρώσει τη. Mm-hmm. Όλοι αυτοί κουρεύονται δηλαδή πάνω από 100.000. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέρος. Συνεργατικές τράπεζες πιθανόν. Άρα θεωρείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα επιλεκτικό κομμάτι. Όταν λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται σε μια βάση που δεν λαμβάνει υπόψη της αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιάννης Δραγασάκης, mm-hmm. ότι αν θέλουμε να συζητάμε για τέτοια πράγματα, να βάζουμε κοινωνικά κριτήρια, σωτηματικά κριτήρια. Και άρα καταρχήν δεν είσαστε ενάντια στο κούρεμα. Και ένα ακόμα πιο σημαντικό, που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό, mm-hmm. ας πούμε, και μετά να επανέλθουμε σε αυτή την ερώτηση. Γιατί γίνεται το κούρεμα? Αυτή τη στιγμή το κούρεμα γίνεται για να συντηρηθούν οι πολιτικές λιτότητες, να μετασχηματιστούν πλήρως οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, να χαθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και να επικρατήσει έναν ελεύθερο μοντέλο με καταστροφή των οικονομιών και των κοινωνιών. Γι' αυτό γίνεται το κούρεμα. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το πράγμα έχει γίνει πια τόσο διεθνώς αποδεκτό. Δηλαδή, όταν το προτείναμε, γιατί θεωρούταν εξωφρενικό. Αλλά τώρα πια το βλέπεις και συστημικοί οικονομολόγοι πια το συζητάνε. Είχαμε πει κατευθείαν δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λυθούν τα προβλήματα του χρόνου και να υπάρξουν πολιτικές ανάπτυξης. Γιατί ο καλύτερος τρόπος να λυθούν τα χρέη και τα ιδιωτικά και τα δημόσια είναι να υπάρχει ανάπτυξη. Αν δεν δημιουργούνται εισοδήματα, όταν δημιουργούνται εισοδήματα, τότε μειώνονται τα δημόσια και τα ιδιωτικά χρέη. Δεν χρειάζεται να πα σε κούρ. Αυτό είναι ο τρόπος που μεταπολεμικά η αμερικάνικη οικονομία και όχι μόνο αυτή, λύσαν τα προβλήματα και του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους. Άρα, το πρώτο και το βασικότερο πράγμα είναι ότι αντί να σκεφτόμαστε με ποιον τρόπο θα τρώμε από εδώ και από εκεί πέρα, με ποιον τρόπο θα σώσουμε την κοινωνία, θα μειώσουμε την ανεργία να πέσει κάτω από το 30%, θέλει ανάπτυξη, αυτό σου λύνει και τα προβλήματα της απομόχλευσης τα οποία συζητάμε τώρα. Αυτό επομένως θέτει ευρύτερες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν αυτό που είπαμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρηματοδοτεί άμεσα, να παίξει άλλο ρόλο όπως παίζει η Αμερικάνικη Τράπεζα. Το ευρωομόλογο είναι επιξερικές πολιτικές ολαθές. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε ότι σε αυτή την κρίση είναι μια κρίση παγκόσμια όπου κάποιος πρέπει να πληρώσει. Και πολύ συνθηματικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεν θα πρέπει να πληρώσει η πλειοψηφία του λαού, αλλά θα πρέπει να πληρώσει ο πλούτος. Με αυτό σου λέμε. Ότι πάνω από ένα ποσό και μετά, αυτή πρέπει να πληρώσει. Για αυτό να μπορέσει να πληρώσει ο πλούτος, αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιες συνολικές πολιτικές, οι οποίες θα θέτουν αιτήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα σκέφτονται το χρήμα και τη χρηματοδότηση ως δημόσιο αγαθό και όχι ως ευκαιρία επανασύσταση ενός τραπεζικού συστήματος λίγο πιο ελεγχόμενο που θα είναι όμως πάλι πηγή κέρδους.
όλα αυτά τα πράγματα θα δημιουργούν, θα εντάσσονται σε προγράμματα που δεν θα φέρουν την τρομοκρατία της καθημερινής ανεργίας για να υπατάσσονται οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρβαρες πολιτικές και θα υπάρχουν μηχανισμοί κοινωνικής δικαιοσύνης με συνολική αναδιανομή. Δεν μπορείς να λέμε να επικαλούμαστε το ζήτημα ότι πληρώνουν οι πλούσιοι αν βάλουμε 500.000 ευρώ και τους κουρεύουμε. Και να λέμε αυτό είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και συγχρόνως να αποδομούμε το κοινωνικό κράτος σε εργασιακές σχέσεις. Αλλά εδώ ήθελα να κάνω πάλι το συνήγορο του διαβόλου λέγοντας το εξής. Έβαλε και ο Γιάννης προηγουμένως το ζήτημα ότι το κοινωνικό μοντέλο, το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου μπορεί να αλλάξει. Χρειάζεται αλλαγή. Και είναι δεδομένο δηλαδή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λέγονται είναι ότι το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου δεν είναι βιώσιμο. Γιατί μια οικονομία η οποία έχει πολύ μικρή παραγωγική βάση έχει ένα εμπορικό έλλειμμα που μερικές φορές προσεγγίζει και ξεπερνάει το 20% του ΑΕΠ, δεν είναι βιώσιμη. Άρα χρειάζεται ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Εδώ το αρνείστε σήμερα αυτό? Εγώ το αρνούμε τον τρόπο που τίθεται, διότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποκρισία του νεοφιλελευθερισμού. Mm-hmm. Τι έλεγε το νεοφιλελευθερικό μοντέλο? Πρώτον, το χρήμα είναι παραγωγή. Το σύστημα που ζούμε έλεγε ότι η διακίνηση χρήματος, ο τζίρος των τραπεζών, το να δανείζουμε χρήμα, να δανείζω χρήμα, αυτό είναι μια κρίσιμη παραγωγική οικονομική δραστηριότητα. Και μάλιστα μετρούνται στο εθνικό εισόδημα όλα αυτά, δεν είναι δικά μου. Και έλεγε η Ελλάδα έχει τόσο εθνικό εισόδημα. Το Λουξεμβούργο έχει τόσο εθνικό. Η Κύπρος έχει τόσο εθνικό εισόδημα. Δεύτερο, ιδανικό ήταν οι χαμηλοί φορολογικοί στελεστές στο κεφάλαιο. Η Κύπρος το έκανε και αυτό. Δηλαδή το καλύτερο παιδί του συστήματος με μία έννοια ήταν η Κύπρος. Και τώρα βγαίνουν αυτοί οι ίδιοι και λένε δεν είναι βιώσιμο. Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το βιώσιμο όριο? Ρώτησα προχθές που είδαμε τον κύριο Στρουρνάρα. Του λέω, ακούω πολύ για βιώσιμα και μη. Ποιο είναι το βιώσιμο σύστημα? Λέει, ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Α, επομένως η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει το τραπεζικό της σύστημα. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Mm-hmm. Μιλάμε για υποκρισίες, για αφαιρεσίες, για απολογητική κλπ. Εμείς μάλλον ως αριστεροί λέμε ότι το μοντέλο της Κύπρου είχε πρόβλημα. Πρώτον, διότι είναι μονοκαλλιέργειες και όλες οι μονοκαλλιέργειες στην εποχή του ιμπεριαλισμού και τον ανταγωνισμό των μεγάλων που ζούμε. Η αριστερά δεν θα πρέπει να τίνει προς μονοκαλλιέργειες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα οτιδήποτε μπορεί να επιτρέψει τον άλλον να σε πιέσει ή να σε εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, αν δεν ζούσαμε τέτοιες συνθήκες, εμείς δεν θα είμαστε ενδεχομένως υπέρ του να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Ας έχουμε λίγο έλλειμμα, δεν χαλάζει ο κόσμος. Δεν θα ήμουν υπέρ του να έχουμε ίσως κυλισμένο εμπορικό ζύγιο. Όταν όμως αυτά γίνονται στοιχεία σήμερα εκβιασμού, έτσι, και απειλείς να χάσεις και τον έλεγχο των αποφάσεων γενικά, λες κάτσε που πάω εδώ, τι οικονομία πρέπει να κάνω. Με αυτή την έννοια εγώ τουλάχιστον θέτω το θέμα ότι η Κύπρος θα έπρεπε ίσως και πιο πριν ή έστω τώρα είναι κατά ανάγκη να δει ας πούμε, ένα οικονομικό μοντέλο που να μην είναι τόσο ευάλωτο στις διεθνείς ας πούμε, εξαρτήσεις. Διέθεσες το ζήτημα το άλλο μοντέλο στη βάση του εμπορικού ελλείμματος. Σκέφτομαι ότι δεν είναι το βασικότερο κριτήριο τα εμπορικά ισοζύγια για το καλό σχέδιο μιας οικονομίας. Δηλαδή, είναι προφανές, συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη με ό,τι είπε, αλλά απλώς να σκεφτούμε ότι η ανασυγκρότηση μιας οικονομίας και στο πρόταγμα της αριστεράς, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια οικονομία, το κριτήριο είναι κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες και άρα μια ισορροπημένη οικονομία που έχει τη δυνατότητα και να μην έχει και εμπορικά έλλειμματα, συμφωνεί, αλλά δεν είναι το βασικό κριτήριο να κάνει μεγάλες εξαγωγές ή όχι. Έχει υποστηριχθεί ότι το κύριο πρόβλημα της Κύπρου είναι γεωπολιτικό. Είναι δηλαδή το φυσικό αέριο που έχει βρεθεί, ανταγωνισμοί των δυτικών δυνάμεων μεταξύ κυρίως Ρωσίας και Γερμανίας και βεβαίως μέρος και η τιμωρία της Κύπρου, της Νότιας Κύπρου, από το όχι στο σχέδιο ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για αυτό το γεωπολιτικό παράγοντα και πόσο συμφωνείτε με μια τέτοια ανάλυση. Νομίζω το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ευρώπη απαιτεί τον έλεγχο της χώρας, τον έλεγχο των πολιτικών διαδικασιών, όχι μόνο των οικονομικών, ούτως ώστε η χώρα, η κοινωνία γονατισμένη να μην μπορεί να προβάλλει αποτελεσματική αντίσταση στην ισοπαίδωση την κοινωνική καταρχήν την οποία επιδιώκεται. Εφόσον όμως η Κύπρος εξαντλημένη είναι εκεί που είναι, στη Μέση Ανατολή, με ανοιχτό το θέμα με την επέμβαση της Τουρκίας κλπ. Με το ιδιόμορφο πλέγμα σχέσεων που έχει, η γεωπολιτική διάσταση θεωρώ ότι υπάρχει σε όλα αυτά μέσα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι αυτά και ένας άλλος παράγοντας γεωπολιτικός. Θεωρώ ότι σε όλες αυτές τις αποφάσεις
ελήφθη υπόψη και υπάρχει η διάσταση γεωπολιτική. Γι' αυτό άλλωστε αν είδατε η αντίδραση των Ρώσων δεν ήταν υπέρ ή ενάντια στην Κύπρο, ήταν ενάντια στις αποφάσεις και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το θέμα ήταν οι Ρώσοι. Δεν είναι Ρωσία-Κύπρος, είναι Ρωσία-Γερμανία, Ρωσία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλογο θέμα είναι το τι θα γίνει στην Κύπρο. Τώρα, αυτό που λέω λοιπόν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο οικονομικοί. Αφορούν και τους φυσικούς πόρους της Κύπρου, υπό την έννοια ότι όταν η Βουλή δεν αποφασίζει πια, όταν ο λαός δεν αποφασίζει κυρίαρχα, άρα το τι θα γίνει με τη δημόσια περιουσία, το τι θα γίνει με το φυσικό αέριο, το τι θα γίνει με όλα τα θέματα της Κύπρου, αυτό εννοώ πολιτικό έλεγχο, οι αποφάσεις θα παίρνονται κάπου αλλού ή με καθοριστικό ρόλο των δυνάμεων αυτών που συγκροτούν αυτό το πλέγμα συμφερόντων. Και με κάποιες βεβαίως κυπριακές δυνάμεις, οι οποίες όπως και εδώ θα αποτελέσουν την τρόικα εσωτερικού, τον εσωτερικό βραχείο αυτού του μηχανισμού επιβολής. Μια από τις βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που να λειτουργεί σαν αντίβαρο στις πιέσεις της τρόικα. Το ζήτημα είναι ότι στην Κύπρο φαίνεται ότι όλο αυτό το πράγμα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις της Κύπρου με την Ρωσία οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Και άρα φαίνεται ότι μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική δεν έχει και πολλά στηρίγματα. Και η ερώτησή μου είναι γιατί οδηγήθηκαν. Αυτό θέλεις έτσι. Στο ερώτημα που θέτεις, ένα δίδαγμα που βγαίνει από την Κύπρο είναι το όχι πρέπει να στηρίζεται πάνω σε μια συνεκτική εναλλακτική στρατηγική. Σωστό. Δηλαδή το όχι της Κυπριακής Βουλής, η αντοχή του απαιτούσε, για να αντέξει, απαιτούσε και μια εναλλακτική στρατηγική. Υπήρχε εναλλακτική στρατηγική. Από ό,τι είδαμε στην Κύπρο που πήγαμε, ως αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε εναλλακτική στρατηγική. Απαιτούσε όμως τη συνδρομή της Ρωσίας. Mm-hmm. Και απέτυχε όμως αυτή. Μισό λεπτό. Αυτό το λέω ακριβώς ότι ίσως εκεί υπήρχε ένα θέμα. Δηλαδή, ίσως χρειαζόταν και άλλη στρατηγική, ακόμα πιο αυτόνομη, ακόμα πιο ενδογενής, θα το πω έτσι, που να μην εξαρτάται από τη Ρωσία. Και η Ρωσία, αν υπήρχε, να ήταν συμπληρωματικός παράγοντας. Το κάνω ως υπόθεση. Δεν κάνω μάθημα τώρα σε κανέναν στην Κύπρο. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες που υπάρχουν. Το λέω περισσότερο. Σκέφτομαι τα δικά μας. Δηλαδή, όταν λέμε ότι υπάρχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δεν σημαίνει ότι επιλέγουμε αφέντη. Δηλαδή, θέλουμε να φύγουμε από την επιβολή της Τρόικα και των. Και πάμε στην Ρωσία. Και πάμε στην Ρωσία ή στην Κίνα. Έτσι. Λέμε ότι διαμορφώνουμε μια ενδογενή πολιτική. Έχουμε το δικό μας εθνικό ανορθωτικό σχέδιο. Αξιοποιούμε τους εσωτερικούς πόρους, όσοι είναι αυτοί, αλλά θέλουμε και κάποια στηρίγματα συμπληρωματικά. Και αυτά τα αναζητούμε μέσα από την πολιτική μας. Άρα το πρώτο που θέλω να πω με αφορμή το ερώτημα αυτό είναι ότι η Κύπρος είχε εναλλακτική στρατηγική, η οποία όμως, από ό,τι τουλάχιστον αντιλήφθηκα, επένδυε πάρα πολύ στην ρωσική διάσταση και όχι άδικα, διότι η Ρωσία είναι ο βασικός εταίρος της Κύπρου οικονομικός, έτσι. Δεύτερον, γιατί δεν ευοδότηκαν αυτές οι προσδοκίες, αυτό εδώ είναι περίπλοκο, διότι ποιος το διαπραγματεύτηκε αυτό. Μία κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη πίστευε αυτή η κυβέρνηση σε αυτό που λέμε εναλλακτική στρατηγική. Όταν όλη την προεκλογική μάχη την έδωσε στην ιδέα ότι λόγω των καλών σχέσεων με τη Γερμανία θα έχει μια καλύτερη μεταχείριση. Τι ακριβώς έκανε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο υπουργός στη Ρωσία. Κάποιες γνώσεις του μας προκάλεσαν ερωτήματα. Ότι όντας στη Ρωσία μιλούσε για την ανάγκη κουρέματος. Θέλω να πω το εξής και απευθύνομαι και σε σένα. Ότι δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι διπολικός όπως ήταν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και της Αμερικής ή έναν κόσμο. Σαφών διαχωρισμένο στα τοπέδα όπως ήταν στην αρχή του 20ου αιώνα, ας πούμε. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει συμφέροντα με την Γερμανία, είναι ο κύριος ενεργειακός συνεταίρος σε σχέση με την Ευρώπη. Επομένως, φάνηκε ότι η Κύπρος να μην έχει στηρίγματα και δεν μπορούσε να βρει και πουθενά αλλού. Επομένως, μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική πώς θα στηριχθεί σε έναν κόσμο τόσο μπλεγμένο όπως είναι ο σύγχρονος κόσμος και στον οποίο δεν υπάρχουν ξεκάθαροι αντίβαρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό τουλάχιστον βγάζουν οι αναλυτές σε σχέση με το τι έγινε με Κύπρο-Ρωσία το τελευταίο διάστημα. Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ότι είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο το επιδιώκουν και οι μεγάλες δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, οι οποίες έχουν επίσης παρουσία στην περιοχή, μάλιστα πρόσφατα είχαν επισκεφτεί
είχαν διάφορες επισκέψεις στην περιοχή, είχαν γίνει. Υπάρχουν αρκετά σημαντικότερα ζητήματα τα οποία τίθεται και το ίδιο και η Ρωσία. Οπότε ας μην θεωρούμε μόνο σήματα τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και άρα καθορίζουν το σκηνικό το οποίο παίχτηκε στην εποχή της κρίσης. Δηλαδή η Ρωσία γιατί να μην ακολούθησε την βέλτιστη στρατηγική πιθανόν υποστήριξης που είχε με δεδομένο το γεωπολιτικό συσχετισμό και με δεδομένο ότι δεν έπαιρνε πιθανόν, δεν έβρισκε, δεν μπορούσε να πάρει. Το θέτω σε εντελώς αντιθετικό ερώτημα. Να προσθέσω κάτι εδώ. Το θέμα αυτό είναι σοβαρό, είτε μέσα στο ευρώ είμαστε είτε εκτός. Δηλαδή σωστά επιμένεις. Δηλαδή οι συμμαχίες θέλεις μέσα για να δρέψεις την πολιτική σου που επιβάλλουν. Ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη συμμαχιών υπάρχει αν βρεθείς εκτός. Άρα από αυτή την ιεράρχηση, εγώ θα ήθελα να επανέλθω στην ιστορική διάφραση, δηλαδή το ιστορικό μέτωπο είναι καθοριστικό έτσι κι αλλιώς. Και η Κύπρος έχει πρόβλημα στο ιστορικό μετώπιο. Δηλαδή, ενώ έχουμε μια κουλτούρα διαλόγου και εγώ μάλιστα το εξήρε επιστρέφοντας, μετά είδαμε ξαφνικά να βγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος και να κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι οι κομμουνιστές ήταν για όλα, να βγαίνει ο κ. Ανστάτης και λέει. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό που λέμε το εσωτερικό εντός της Ευρώπης μέτωπο. Δηλαδή, πριν πάμε στην πολυδιάστατη, την παγκόσμια πολιτική, πρέπει να πάμε εκεί. Υπάρχει το μέτωπο εντός της Ευρώπης. Διότι η Ευρώπη τώρα έχει απογυμνωθεί από όλα τα στολίδια και έχει μείνει μόνο αυτό που ήταν πάντα, για την αριστερά τουλάχιστον, πεδίο ταξικών και ευρύτερων αγώνων. Άρα εντός της Ευρώπης, αυτό που έχουμε ονομάσει μέτωπο του Νότου, η συνεργασία των λαών, δηλαδή τη λέξη μέτωπο είναι έτσι περιοριστική, είναι ακόμα πολύ χαμηλά. Υπάρχει τελικά διέξοδος από την κατάσταση την οποία βρίσκεται η Κύπρος εσωτερική? Το ρωτάω αυτό για να διευκρινίσω την ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε από χτες προχτές ότι το ΑΚΕΛ συζητάει και για έξοδο της Κύπρου από το ευρώ. Και μάλιστα υπάρχει πρόταση του ΑΚΕΜ, δεν είναι επίσημη ακόμα, το συζητάει όμως όπως έχουν πει επισήμως πλέον από το κόμμα και για δημοσίευση για έξοδο από το ευρώ. Σήμερα στο διαδίκτυο έχει γίνει της Μολής με ένα άρθρο του Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος λέει ότι για να ανασυγκροτήσει η Κύπρος την οικονομία της πρέπει να βγει από το ευρώ, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να προχωρήσει σε ανταγωνιστική οικονομία και στον τουρισμό, που πλέον είναι το βασικό της γιατί έχει καταρρεύσει τελείως ο τραπεζικός τομέας. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας για όλα αυτά. Καταρχήν το ΑΚΕΛ ζητάει δημοψήφισμα εναντίον του μνημονίου. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο υπάρχει. Είμαι σίγουρο ότι στην κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι Κύπροι και εν όψη της οικονομικής αποδόμησης του μοντέλου το οποίο είχαν με απρόβλεπτες συνέπειες, είναι ένα σοκ το οποίο αναζητάνε διάφορες λύσεις. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Τώρα, σε σχέση με το αν θα μπορούσε να συνιστά λύση η έξοδος από το ευρώ, τι σημασία έχει και όλα αυτά τα πράγματα και για την πρόταση του κ. Κουρκουμάν, ας πούμε. Νομίζω ότι παραδοσιακά καταρχήν να πούμε ότι ο Κρούγκμαν πρότεινε και για την Ελλάδα την έξοδο από το ευρώ. Και συγχρόνως κάποια στιγμή πρότεινε. Και μάλιστα απόρρισε που είναι ακόμα η Ελλάδα μέλος του. Έχει απορρίσει δημοσίως. Διάμεσα όμως θεωρούσε, διάμεσα έχει αναθεωρήσει και τις θέσεις του και θεωρούσε ότι τελικά ίσως να μην χρειαζόταν να βγει από το ευρώ. Στο βαθμό που υπάρχει μια. Εκτιλίζεται αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια διαχείριση της κρίσης και ειδικά μια ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης, αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο συζητάμε. Το εντός και το εκτός κάτω από αυτό το πράγμα, εντός ευρώ με μνημόνιο. Και εκτός ευρώ χωρίς μνημονίου είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, στη μία περίπτωση θα έχεις μια προσαρμογή πολύ επώδυνη για την κοινωνία, σταδιακή, αργά-αργά, ας πούμε, με πολύ μεγάλο βάθος ανάκαμψης. Στο ευρώ λες, αν μένεις στο ευρώ. Με μνημόνιο στο ευρώ. Ναι, με μνημόνιο στο ευρώ. Στην άλλη περίπτωση θα έχεις μια απότομη βύθιση της κοινωνίας, που μετά για λόγους νομισματικής χταπάτησης θα έλεγε κάποιος θεωρητικά, ας πούμε, για λόγους που έχουν να κάνουν θα πιάσεις πάνω κατευθείαν, ας πούμε, μετά σιγά σιγά αναγκαστικά θα ανεβαίνεις και θα ξαναφέρεις τα ίδια επίπεδα σε βάθος χρόνου, ας πούμε, αλλά βιώνοντας μια πολύ άμεση και όχι αργόσυρτη καταστροφή του κοινωνικού και του οικονομικού μοντέλου. Αυτό είναι ένα γενικό ζήτημα που τώρα μένει να εκτιμηθεί, ας πούμε, με ποιους τρόπους θα γίνει κτλ. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στις μακροοικονομικές και στις κοινωνικές προβλέψεις ότι αυτά τα δύο μοντέλα αγνοούν μια σειρά από παραγόντες που πρέπει να τους λάβουμε υπόψη και ειδικά για την Κύπρο. Το εκτός ευρώ βάζει και ζητήματα διεθνών σχέσεων, σαν αυτά τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως. Θεωρητικά, σε αυτή την άποψη,
Υπάρχει ο κοινός πυρήνας ότι η ανταγωνιστικότητα ανακτάται διαμέσου των εξαγωγών κυρίως και ότι αυτό θα είναι το κινητήριο μοντέλο ανάπτυξης και αυτό ακριβώς θέλουμε το εκτός ευρώτος ώστε να υποδομηθεί το νόμισμα και να έχουμε εξαγωγές. Αλλά αυτός ο θεωρητικός πυρήνας είναι ο κοινός θεωρητικός πυρήνας που έχουν και οι πολιτικές των μνημονίων. Ότι η όλη ανάκαμψη περνάει διαμέσου της ανάδοχης των εξαγωγών. Ο οποίος λέει ότι όλα τα πράγματα είναι ένας μερκαντιλισμός του 19ου αιώνα. Όλα τα πράγματα μετρούνται με βάση τις πολιτικές των εμπορικών ισοζύγιων. Αυτό είναι ένα πράγμα που αν θέλουμε να συζητάμε για την κοινωνική ευημερία, το όφελος των λαών ας πούμε κτλ. Είναι πολιτικές οι οποίες έχουν καταδειχθεί ιστορικά αδιέξοδες. Άρα νομίζω, αν πάρουμε υπόψη μας κιόλας, διάφορα άλλα δευτερεύοντα στοιχεία που τα βάζω γρήγορα στην κουβέντα για να μην πλατιάζουμε ας πούμε, σε θεωρητικά τα ζητήματα, βγαίνει από το ευρώ η Κύπρος. Η νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει θα είναι δεσμευμένη στο να στηρίξει μια συναναγματική ισοτιμία από ένα ορισμένο χρονικό σημείο και μετά με βάση το κύριο εμπορικό εταίρο. Δεν μπορεί το νομισμά της να υποτιμάται συνέχεια, ούτε μπορεί να έχει απότομες διακυμάνσεις. Άρα η νομισματική πολιτική θα δεσμευτεί, αλλά δεν θα έχει την αυτονομία της νομισματικής πολιτικής, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο χάρη της εξωτερικής πολιτικής. Σε μια παγκόσμια κρίση, ο τρόπος με τον οποίο βγαίνεις είναι πάντα γεννούμενο ένα νέο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζει όλους τους λαούς της ευρύτερης περιοχής και ειδικά όσους αναγκαστούν να συνδέσουν το νόμισμά τους με το ευρώ. Εντάξει, για λόγους είτε είναι εντός είτε είναι εκτός ευρώ. Λοιπόν, υπάρχει μια παγκόσμια διαχείριση της κρίσης που οι κρίσεις όλες βγαίνει από την κρίση γεννώντας ένα νέο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το νέο παράδειγμα το οποίο προτείνουν ευρωπαϊκά και δεν θα γλιτώσει κανένας λαός. Αν όλοι οι υπόλοιποι λαοί είναι μέσα σε αυτό το παράδειγμα, κανένας λαός δεν θα γλιτώσει, γιατί είναι σαν να πιστεύεις ότι θα σωθείς από τον Τιτανικό τη στιγμή που λείπουν οι βάρκες. Μάλιστα. Το νέο παράδειγμα που μας προτείνουν είναι εμβάθυνση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου με κοινωνική βαρβαρότητα και διάλυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Χρειάζεται οι λαοί να σκεφτούν και να επινοήσουν σε αυτή την παγκόσμια κρίση εναλλακτικές διεξόδους οι οποίες θα είναι πέραν από αυτού, γιατί μαγικές λύσεις να σωθείς εσύ όταν όλοι οι άλλοι λαοί γύρω στα καίγονται, είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε. Το τι θα κάνουν οι Κύπροι είναι βεβαίως δική τους δουλειά και ευθύνη. Και εγώ κατανοώ τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν και βλέπω το ΑΚΕΔ να προχωράει προσεκτικά, δηλαδή να το μελετήσουμε, να δούμε τα ενδεχόμενα. Τώρα από εκεί πέρα, απόψεις επιμέρους επιστημόνων κλπ. Υπάρχουν πολλές. Πρέπει να πω ή και να αποκαλύψω ότι και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον εγώ, αλλά και όχι μόνο εγώ, έχουμε ακούσει και έχουμε ζητήσει απόψεις πολλών επιστημόνων διεθνούς επίπεδου και ενώ επιστημόνων που έχουν διαφορετική άποψη από εμάς. Πριν από λίγο καιρό είχε έρθει στην Ελλάδα αυτός ο Κορεάτης από το Oxford, ο Τσάκ. Το οποίο έχει γράψει το βιβλίο 22 αλήθειες που δεν μας λένε. Αυτός μας είπε, αν θέλετε να μείνετε στο ευρώ, προετοιμαστείτε να φύγετε. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Τώρα έχεις καμιά ιδέα τι εννοείς με αυτό που λέει. Αλλά λοιπόν, μιλήσαμε, φέραμε ένα Γερμανό που νομίζω και το ΑΚΕΛ θέλει να δει, τον Φάισμπεργκ. Αυτού η άποψη είναι, αν μπορέσετε μερικές χώρες του Νότου να βγείτε όλες μαζί, θα είναι καλό. Αλλά όχι μία-μία μόνη. Θέλω να πω, λοιπόν. Πρέπει νομίζω να διαχωρίσουμε καταστάσεις ανάγκης, παραδείγματος χάρη, διαλύεται η Ευρωζώνη. Η διασπάται η Ευρωζώνη. Πολύ το προβλέπετε. Εντάξει, έχουμε τις προβλέψεις, θέλει μια προσοχή, διότι έχουμε ακούσει και πολλές προφητείες, σε 10 μέρες διαλύεται. Είναι ένα σύστημα σε κρίση, επομένως όλα είναι πιθανά. Γι' αυτό λέω, υπάρχει ένα θέμα καταστάσεις ανάγκης, για τις οποίες πρέπει κανείς να είναι έτοιμος. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει κάτω, το θεωρώ πάρα πολύ σωστό μεθοδολογικά. Ό,τι κάποιοι ονομάζουν Plan B, εμείς να το έχουμε στο Plan A. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν έχουμε αφαιρέγγιες τράπεζες, θα θέλουμε χρηματοδότηση. Και αν θέλουμε χρηματοδότηση, αυτό θα είναι πεδίο εκβιασμού. Μπορούμε από τώρα να παλέψουμε να μην έχουμε αφαιρέγγιες τράπεζες. Ξέρουμε ότι αν συμβεί κάτι, μπορεί να έχουμε πρόβλημα φοβιαζού καυσίμων ή φαρμάκων. Θα πρέπει να περιμένουμε να συμβεί το κάτι για να κάνουμε ειδικά σχέδια εξασφάλισης καυσίμων. Από τώρα, το δικό μας Plan A δηλαδή, είναι ακριβώς ένα πρόγραμμα ή πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς να απαντάει και σε έκτακτες καταστάσεις, είτε αυτής της μορφής είτε και άλλες. Μπορεί να έχουμε και άλλα έκτακτα γεγονότα. Πολέμους, στη γειτονιά μας και ούτω καθεξής.
Αυτό είναι μία παρατήρηση που θέλω να κάνω. Από εκεί πέρα, λείπει νομίζω από την Ελλάδα μια σοβαρή συζήτηση του θέματος. Είναι φορτισμένη συζήτηση. Είναι με χαρακτηρισμούς, ευρωλάγνη, ευρωτάδε. Δηλαδή θέλει μια ψύχρεμη συζήτηση. Εγώ τουλάχιστον το είπα και σε μια τηλεοπτική εκπομπή προκειρού. Μακάρι να ανοίξει, να υπάρχει ένας σοβαρός εύθυνος διάλογος. Εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο. Τον θέλουμε. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι από τα πριν γνωστά. Αλλά όταν λέω σοβαρό διάλογο, εννοώ στη βάση των πραγματικών προβλημάτων, των πραγματικών δεδομένων και όχι ένα διάλογο που απλώς θα προσπαθεί κάποιος να επιβάλλει την άποψη του άλλου. Και εδώ θα σου κάνω την παρατήρηση ότι πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι ήδη έχουμε μπει στη διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν δύο νομίσματα τώρα. Είναι διαφορετικό το ευρώ της Κύπρου και διαφορετικό το ευρώ της Γερμανίας. Άρα βρισκόμαστε σε πάρα πολύ. Όμως εδώ να θυμίσω κάτι γιατί, και για τα δικά μας. Εμείς, εγώ τουλάχιστον αυτό το μέτρο είχα προτείνει και για την Ελλάδα. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων και στην Ελλάδα μπορούσαν να είχαν πάρθει έκτακτα, προσωρινά έστω μέτρα ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων, ούτως ώστε να μην χάσουμε τις καταθέσεις που χάσαμε. Και είτε αυτό, είτε ως μέσο πίεση αυτό για να διεκδικηθεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα. Και γιατί δεν το δέχτηκαν, τουλάχιστον δική μας να το προωθήσουν, η κυβέρνηση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν προώθησαν τίποτα. Δεν προώθησαν. Η λογική που επεκράτησαν είναι ότι κάνουμε αυτό που μας λένε, ούτως ώστε να μπορέσουμε αύριο να έχουμε την επιβράβευση του καλού μαθητή ή του πειθαρχημένου φιλοκρατουμένου. Τα αποτελέσματα τα έχουμε δει. Τώρα, επί της ουσίας, εγώ θα ήθελα, όχι για την Κύπρο, μιλώντας γενικότερα, δύο έννοιες έτσι απλώς να βάλω, που τις θεωρώ κρίσιμες και μεθοδολογικά. Για το θέμα τα κριτήρια, δηλαδή κρίνουμε το θέμα μέσα έξω απλώς οικονομικά, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εδώ πρέπει να υπολογίσει κανείς. Η κρίση που ζούμε και όλες οι κρίσεις μεγάλες έχουν δύο λειτουργίες. Η μία είναι η καταστροφική που τη βλέπουμε, τη ζούμε, τη συζητάμε. Υπάρχει μια δεύτερη λειτουργία που δεν είναι τόσο καλά συνειδητοποιημένη. Η κρίση θέτει σε διαδικασία μηχανισμούς και συγκρούσεις αναχάραξη των κανόνων. Αυτό που ο Σπύρος Νέο υπόδειγμα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θέλουμε εμείς να συμμετάσχουμε στην επαναχάραξη κανόνων ως αριστερά αλλά και ως χώρα. Ως χώρα. Από τη δεκαετία του 80 ήδη θυμάμαι που τότε εγώ στο ΚΚΕ τα συζητούσαμε αυτά. Ένα κριτήριο που χρησιμοποιήσαμε τότε στις συζητήσεις μας τουλάχιστον ήτανε υπάρχουν δυνατότητες άλλες μορφές ολοκλήρωσης, πιο δημοκρατικές, πιο ισότιμες. Αυτό είναι καθοριστικό κριτήριο. Εάν δεν υπάρχουν, τότε πρέπει να δεις πώς αγωνίζει για να δημιουργηθούν τέτοιες δυνατότητες. Άρα η μία διάσταση είναι αυτή, που θεωρώ καθοριστική για να πάρει κανείς στρατηγικές αποφάσεις. Η δεύτερη διάσταση είναι ειδικά στην Ελλάδα. Αν δούμε τον τελευταίο αιώνα, ας πούμε, έχουμε μία παλινδρόμηση, ας πούμε. Από σκληρό νόμισμα σε μαλακό νόμισμα. Από κανόνα χρυσού σε σύστημα ελεύθερης δοκίμασης των νοσοκομείων. Από μια δραχμή που υποτιμάται και οδηγεί τα πράγματα σε αποσταθεροποίηση, ένταξή της σε ένα σταθερό σύστημα, είτε χρυσός παλιά, είτε δολάριο το 53 που μπήκαν έτσι. Άρα για μένα ως αριστερό υπάρχει και ένα ερώτημα. Αναζητούμε λύση εντός αυτής της ιστορικής παλινδρόμησης. Δηλαδή θα αποδεχθούμε να καλλιεργήσει το λαό η αυταπάτη ότι η λύση στα διέξοδα του ευρώ είναι μία δραχμή, αυτό είναι το θέμα. Ή θα αναδείξουμε την ανάγκη μετασχηματισμών, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε μέσα, είτε εκτός. Το θεωρώ κρίσιμο αυτό. Εγώ περιμένω θα ενταθεί ίσως αυτή η τάση μέσα στην κοινωνία, μέσα στην απόγνωσή μας, ότι η λύση είναι προς τα εκεί. Ακριβώς γι' αυτό επιμένω ότι ειδικά τώρα η αριστερά πρέπει να δείξει την ανάγκη των μετασχηματισμών, το ριζικό μεταρρυθμίσεων, το τι κοινωνία θέλουμε, τι οικονομία θέλουμε. Και όχι απλώς τι νόμισμα θέλουμε. Έβαλε την ανάγκη μετασχηματισμού. Και εσύ και ο Σπύρος μιλήσατε για μια άλλη ευρωπαϊκή στρατηγική, για ένα σχέδιο Μάρσαλ, αναφέρετε την Αμερική και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι κοιτώντας τη σημερινή Ευρώπη, όλα αυτά μοιάζουν εξαιρετικά οραματικά και καθόλου ρεαλιστικά. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Πώς μπορεί να κάνει μια αναπτυξιακή πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχει προϋπολογισμό 1% του ΑΕΠ? Η Αμερική μπορεί να κάνει. Και ακολουθεί αυτή την πολιτική που ακολουθεί η ΦΕΔ, ένα γιατί είναι νέο κράτος, έχει έναν προϋπολογισμό πάνω από 30% του έπτης, έχει ένα διεθνές νόμισμα στο χέρι της που το ελέγχει η ίδια, έχει πολιτείες που τις εξαναγκάζει, έχουν εθνικό κράτος, άρα ενιαία εθνική ιδεολογία, κάθε πολιτεία έχει ισοσχελισμένο προϋπολογισμό. Άρα, αν πάμε για μια Ευρώπη η οποία θα είναι ενιαία, θα πρέπει να αυξήσει
30 φορές τουλάχιστον τον προϋπολογισμό της, θα πρέπει να αποκτήσει μια ενιαία εθνική συνείδηση, την οποία μερικοί να την αποκτήσει χρειάστηκε ένας εμφύλιος πόλεμος που σκοτώθηκε το 30% του πληθυσμού της. Όλα αυτά λοιπόν μοιάζουν πολύ οραματικά, ενώ στο σήμερα αυτό που υπάρχει είναι πάρα πολύ χαμηλό για όλα αυτά. Και δεν υπάρχουν και τα εργαλεία για μια αναπτυξιακή πολιτική. Εδώ δεν υπάρχουν καν. Μιλήσανε πέρσι το καλοκαίρι για Τραπεζική Ένωση, που Τραπεζική Ένωση προϋποθέτει μια υπερεθνική έλεγχο των τραπεζών, άρα έλεγχο και των κρατικών προϋπολογισμών. Ποιος θα το δεχτεί αυτό? Ο Γερμανός πολίτης, ο οποίος έχει μάθει ότι οι Τεβέλιδες οι Νότιοι ή οι Νότιοι που λένε Χίτλερ τη Μέρκελ? Άρα το πρόγραμμά της δηλαδή έχει πολλά οραματικά στοιχεία, αλλά στο επίπεδο του πρακτέου μοιάζει να πάσχει σοβαρά. Θα το έθετα αλλιώς. Δηλαδή το ερώτημα είναι τι Ευρώπη θέλουμε. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να γίνουμε πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα, είναι αυτό που είχε ένας μαρξιστής προχθές σε μια συνέντευξη που διάβαζα, ο Λίο Πάνιτς, ότι ίσως κάποιες στιγμές τμήματα της αριστεράς ταύτισαν τις επιθυμίες τους με την πραγματικότητα. Δηλαδή η Ευρώπη που υπάρχει και η Ευρώπη που θέλουμε. Προσωπικά πιστεύω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει αυτό, αλλά μπορεί να υπήρξαν δύο λύσεις, ας πούμε έτσι. Άρα αυτό θέλει μια προσοχή. Για μένα η Ευρώπη είναι ένα πεδίο σύγκρισης. Ήταν και πολύ περισσότερο για σήμερα. Αυτή η Ευρώπη που έχουμε είναι αυτή η σύγκριση ανάμεσα σε μια τάση προς αυτοκρατορικές λογικές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές και από την άλλη μεριά ο αγώνας για μια δημοκρατική Ευρώπη, μια Ευρώπη της Αλληλεγγύης. Είμαστε μέσα στη σύγκρουση αυτή, περί αυτού πρόκειται. Και αν έχει νόημα να συζητάμε να είμαστε μέσα, είναι για να είμαστε μέσα σε αυτή τη σύγκρουση, διότι αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης θα είναι το νέο υπόδειγμα, οι νέοι κανόνες που έλεγα πριν. Εάν βρεθείς εκτός, μπορεί. Μπορεί και εκεί, αν και σήμερα δεν είναι ορατό το πώς. Βλέπουμε η Τουρκία προχθές έφτασε για να πιέσει την Ευρώπη να λέει ότι θα πάει με την ομάδα της Σανγκάη κλπ. Άρα αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή η άποψη ότι αυτή η Ευρώπη μπορεί να κάνει ανάπτυξη, μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, δεν ήταν και δεν είναι ρεαλιστική. Αιτήματα όμως προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν και απευθύνονται ακριβώς στα κινήματα και στους λαούς. Δηλαδή ακόμα και το αίτημα το οποίο εγώ τουλάχιστον το βάζω εισαγωγικά για να είναι ένα σχέδιο Μάρσαλ στην Ευρώπη. Είναι έτοιμα, τι υποστηρίζεται από λαούς, από επιστήμονες, από κινήματα, από συνδικάτα. Δεν άρα προβάλλοντας ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για να το πραγματοποιήσει. Ναι, μα θα είναι αποτέλεσμα αγώνων αυτό. Mm-hmm. Μόνο έτσι νομίζω μπορεί να αποτελεί σήμερα. Και δεύτερον, θα είναι επίσης αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερων αδιεξόδων. Δηλαδή, είπε πριν γιατί δεν αντιδρούν οι αγορές έντονα, δεν το σχολιάσαμε αυτό. Mm-hmm. Μα εμείς δεν περιμένουμε λύση από τις αγορές. Συγκληρωματικά αναφερόμαστε στις αντιθέσεις και στα προβλήματα, ας πούμε, τα οποία και αυτά πρέπει να αξιολογούμε. Η πρωτογενής πηγή ελπιδοφόρων εξελίξεων είναι το ξύπνημα των λαών, η αντίσταση των λαών και η κινητοποίησή τους όταν πια δούνε, όπως έχει δει ο δικός μας λαός, τα αδιέξοδα αυτής της πολιτικής. Εγώ συμφωνώ με ό,τι είπε ο Γιάννης, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να τονιστούμε δύο στοιχεία. Ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή βιώνουμε πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ειδικά στην Ελλάδα που έχει φτάσει ενέργεια σε αυτό το νούμερο, βιώνουν υπαρξιακά πια αδιέξοδο και πολύ προσωπικά την κρίση, ας πούμε. Και άρα τίθεται με την αίσθηση ότι μακάρι αύριο, την επόμενη μέρα, να τελειώνει αυτή η πολιτική και να βρεθεί κάτι καινούργιο. Εντάξει. Και αυτό είναι και μια βάση. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει πώς και πώς, λέει: άντε να αντέξω λίγο, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπας και μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Είναι μια υπαρκτή βάση που υπάρχει αυτή από πίσω. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι η παγκόσμια κρίση του 2008 είναι ακόμα σε εξέλιξη και δεν είναι το θέμα μόνο των πρώτων συνεπειών της κρίσης. Είναι το θέμα των συνεπειών που έχουν δημορφώσει οι πολιτικές διαχείρισης αυτής της κρίσης και άρα έχει βάθος. Το ζήτημα ότι χρειαζόμαστε, ότι μέσα από όλο αυτό το πράγμα εμφανίζονται νέοι κανόνες και άρα τίθεται το ζήτημα του μετασχηματισμού. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο τίθεται και αυτό το μετασχηματισμό το βλέπουμε αργά, πολύ σταδιακά να συμβαίνει στην κακή πλευρά ή στην καλή πλευρά. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και έλεγε για το σχέδιο Μάρσελ για ένα νέο New Deal, για ένα σχέδιο ανάπτυξης ή για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2000.
9, ας πούμε, και ό,τι έλεγε το 2008 ήδη, όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ας πούμε, ήταν ένα πολύ απομονωμένο πράγμα. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν κοινή συνείδηση σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια ιδεολογική μετατόπιση. Θα φέρει αποτελέσματα σε ποιο βαθμό, όλα αυτά τα πράγματα είναι ιστορικά στοιχήματα τα οποία υπάρχουν. Οπότε, εγώ σε αυτό το οποίο θα έμενα, δηλαδή περισσότερο, δεν είναι ότι να καταστήσουμε σαν όριο της σκέψης μας τα σημερινά αδιέξοδα τα οποία υπάρχουν, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι αν με κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει ένα καλό μέλλον για τους λαούς, να προσπαθήσουμε να επινοήσουμε και να υποστηρίξουμε με μαζικούς αγώνες και με όλες τις δυνατές πολιτικές μορφές και τις επαφές, να υποστηρίξουμε τέτοιους είδους μορφές. Μα θέλω ένα εξωτερικό παράδειγμα το οποίο έτσι μου αρέσει εμένα προσωπικά, έτσι. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η Ευρώπη ήταν ένα σωρό ερειπίων. Νικητές και ηττημένοι καταχρεωμένοι. Ο Κένις τότε, ο οποίος δεν ήταν, ήταν υπέρ του καπιταλισμού άνθρωπος, είπε για να υπάρξει μια νέα ειρηνική Ευρώπη και μια επανεκκίνηση ζωής στην Ευρώπη, στην ειρηνική ζωή, πρέπει να υπάρξει διαγραφή των χρεών. Έτοιμο που εμείς δεν το λέμε σήμερα. Διαγραφή, πλήρη διαγραφή όλων των χρεών. Έτσι. Υλοποιήθηκε η πρόταση του Κένις. Όχι. Άξιζε να παλέψει κανείς για αυτό. Γιατί μετά έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μάλιστα ο Λένιν στην άλλη άκρη της Ευρώπης έλεγε. Εμείς υλοποιούμε την πρόταση του Κέινς, έλεγε εδώ στη Ρωσία, μόνοι μας. Βέβαια, το μόνοι μας και εκεί έδειξε τα όρια του. Έτσι. Σύμφωνα με τους αρχηγούς της τριτοκομματικής κυβέρνησης, η Ελλάδα είναι θωρακισμένη απέναντι στην κρίση της Κύπρου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο το βαθμό αλληλεξάρτησης των δύο οικονομιών, πόσο πραγματικό είναι ότι η κυπριακή κρίση και ο τρόπος με τον οποίο το χειριστήκανε δεν θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία? Δύο απαντήσεις. Η έννοια θωράκιση είναι ανοησία. Γενικά στην κρίση που ζούμε, αυτό που λέει είμαι θωρακισμένο, καταλήγει πόσοι θώρακε έχουμε τώρα αποδειχθεί διάκριτοι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η ίδια η Γερμανία λέγανε πριν, η ίδια η Ευρώπη κλπ. Αυτά είναι λόγια, α πούμε, χωρίς ουσία. Αν μπορούσαν αυτοί να προβλέψουν τι θα συμβεί σε ένα μήνα, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Το δεύτερο, επιμένω στην πρότασή μα. Πρέπει ένας φορέας, η κυβέρνηση του αυτού έστω, παρόλο που δεν εμπιστεύομαι τα αξιοπιστής, αλλά έστω η κυβέρνηση σας φέρει στη Βουλή μία έκθεση. Μία έκθεση. Οι άμεσες και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για την οικονομία, για τα ελληνικά συμφέροντα, το πω έτσι εντός εισαγωγικών, από τις εξελίξεις στην Κύπρο. Διότι είναι πολυσχηδή η σχέση μας. Να σου πω ένα παράδειγμα που ούτε εγώ το είχα συνειδητοποιήσει. Η Κύπρος εισάγει πολλά προϊόντα από την Ελλάδα, αγροτικά και άλλα. 1,5 δις από ό,τι ξέρω κάπου εκεί. Τώρα, άρα θα έχουμε και μία μείωση των εξαγωγών. Προφανώς. Άρα το λέω αυτό ως παράδειγμα για να ενισχύσω την διαπίστωση των ισχυρισμών, ότι είναι πολυσχηδής και όχι πάντα προφανής οι διασυνδέσεις. Γι' αυτό χρειάζεται μια πραγματική μελέτη. Σπύρο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η απόφαση που πάρθηκε ομολογείται πλέον ανοιχτά από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ότι πάρθηκε χωρίς να έχουν εξετάσει τις συνέπειες τις οποίες θα έχει. Δεν χρειάζεται να προσθέσει τίποτα. Πώς αξιολογείτε τη στάση της κυβέρνησης στη διάρκεια της τωρινής φάσης της κρίσης στην Κύπρο? Το ρωτάω αυτό γιατί με δυσκολία η κυπριακή κυβέρνηση, αυτή η δεξιά κυπριακή κυβέρνηση, έκρυψε τη δυσφορία της για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα σας υπενθυμίσω ότι όταν έγινε στο press room το κυπριακό μία ερώτηση από δημοσιογράφο αν είναι ευχαριστημένη η κυπριακή κυβέρνηση από την ελληνική κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απάντησε δύο φορές και την τρίτη απάντησε με ένα ξανά ναι. Αυτό έγινε προχτές. Άρα, πώς εσείς αξιολογείτε γενικώς τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης? Ακόμα και η σχέση Ελλάδας-Κύπρου σε κυβερνητικό επίπεδο δεν ήταν σχέση ελληνικής. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα που να βοηθήσει την Κύπρο. Ζούμε ακόμα το πάρτι και τη χαρά που δεν πέτυχε η Κύπρος να έτσι καλύτερο. Έτσι. Είναι δραματικό, αλλά είναι τραγικό αυτό που ζούμε, να βλέπει κανείς πολιτικούς σαν τον κύριο Βενιζέλο και να επιχαίρουν και να προβλέπουν και να βάζουν στοίχημα ότι η Κύπρος δεν θα πετύχει τίποτα. Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Τα μνημόνια, η Τρόικα. Αποσκοπεί ή εξαντικειμένο οδηγεί στην παραγωγή ενός νέου πολιτικού προσωπικού. Είναι πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν δική τους άποψη. Δεν ξέρω αυτό αν γίνεται κατά τον τρόπο.
Δηλαδή ήταν προχθές ένα υπουργό της κυβέρνησης. Δεν άκουσα καμία προσωπική του άποψη. Ό,τι μας είπε είναι ό,τι του είπαν. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν, η τρικομματική ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, του κ. Βενιζέλου και του κ. Κουβέλη, υπάρχει με μία επιλογή, ότι θα κάνουμε ό,τι μας λένε. Εάν λοιπόν αυτό είναι σωστό, και πιστεύω προσωπικά ότι είναι σωστό, το τι περιμένουμε να κάνει, γιατί ευχότανε, πιστεύω εγώ, ευχότανε να κλείσει το πράγμα εκεί που έπεισε και χειρότερα. Μάλιστα φοβόταν μήπως είχαν καμία επιτυχία οι Κύπροι, ναι. Αυτό στήχιζε στην Ελλάδα. Φαινόταν και στα ΜΜΕ φοβόταν. Αυτό είναι σοβαρό, γιατί μπορεί και στην Κύπρο να συμβεί σε λίγα χρόνια. Δηλαδή σε λίγο να έχουμε και εκεί αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή το σύστημα αυτό θέλει πολιτικούς χωρίς δική του άποψη, αλλά και ένα στρώμα τεχνοκρατών επίσης χωρίς δική του άποψη. Πλάθεται δηλαδή ένα νέο, μια νέα γλώσσα, ένα νέο κώδικα, α πούμε. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Τώρα, εμείς βεβαίως εδώ ανακολουθούν και άλλες αντιναμίες. Θέλω να είμαι λίγο αυτοκριτικός. Mm-hmm. Δηλαδή, τι σκέφτομαι. Εμείς μιλήσαμε πρώτοι για το μέτωπο του Νότου. Ποια είναι η πιο κοντινή μας χώρα στο Νότο, η Κύπρος. Κάναμε, πήγαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε, αναπτύξαμε σχέσεις κλπ. Είχε πάει μάλιστα ο Σπύρος με τον Γιώργο Τσταθάκη παλιότερα, μελετήσαμε την τόπη την κατάσταση. Τώρα πήγαμε εμείς. Μπορούσαμε κι εμείς να είχαμε κάνει πιο στενές σχέσεις μας. Να υπάρχει μεγαλύτερη ετοιμότητα. Έστω και τώρα όμως εμείς κάναμε μία προσπάθεια και ο Σπύρος είχε και προσωπικά μία συμβολή να δούμε έστω την τελευταία στιγμή κάποια μέτρα τα οποία δεν συνιστούσαν λύσει το πρόβλημα ή στρατηγικές μετατοπίσεις, αλλά να καλυφθεί αυτή η απειλή, το περίστροφο στον κρόταφο, υπογράφεις απόψε ή αύριο το πρωί δεν έχεις τράπεζες. Εκεί προσπαθήσαμε να κάνουμε μία παρέμβαση. Τεχνικά γινότανε, είτε με τον άλλο τρόπο είτε με τον άλλον, γινότανε πάντως. Δηλαδή, αυτό που είπαμε να δοθούν δύο δις. Δύο δις μπορούσαν να δοθούν με διάφορους τρόπους. Υπάρχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει και ένα πράγμα που λέγεται engineering, μηχανική. Μπορείς να κάνεις διάφορα συστήματα, ας πούμε, δεν θέλω να πω σε αυτό, διότι είναι υπέροχος. Όμως υπήρχαν τρόποι να γίνει αυτό και δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε, δεν θα δυσαρεστεί το. Ο δεσμοφύλακας, απέναντι στο οποίο ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει ότι πρέπει να είναι καλός, πειθαρχικός, πειθαρχημένος κλπ. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω. Όμως το τι κάνει η κυβέρνηση το τι κάνουμε εμείς είναι το δεύτερο. Εμείς έστω και τώρα πρέπει να κάνουμε πιο στρατηγική την σχέση μας με τις προοδευτικές δυνάμεις της Κύπρου, με τα κινήματα της Κύπρου και να αρχίζουμε έστω οι δυο μας να χτίζουμε. Ας πούμε που δεν θα είμαστε μόνοι μας, διότι και στην Ιταλία και στην Ισπανία μπορεί να μην έχουμε σε κυβερνητικό επίπεδο, ας πούμε, αλλά υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουν κοινωνικά κινήματα, υπάρχουν επιστήμονες. Δηλαδή, γιατί να μην προχωρήσουμε εμείς πιο αποφασιστικά σε ένα φόρουμ των λαών και των κινημάτων του Νότου. Σε αυτό το φόρουμ δεν αποκλείονται και οι εργαζόμενοι του Βόρα. Και στην εργασία με τους εργαζόμενους. Με τη συνεργασία με τους εργαζόμενους. Μάλλον είναι αναγκαίο κιόλας. Μα μας προθέτεις και ήδη, δηλαδή όταν πρωτοείπαμε εμείς για μέτωπο του Νότου, πολλά γερμανικά και κινήματα και τα αριστερά κόμματα μας είπανε εμάς που μας βάζετε και εμείς είμαστε θύματα της λιτότητας στο παρελθόν, θα ξαναγίνουμε. Από την Ατζέντα 2000 είναι τα θύματα για εμείς. Και εμείς είμαστε Νότους. Και εμείς είμαστε Νότους. Από την άλλη μεριά τώρα, έτσι. Υπάρχει και μια διαφορά. Δηλαδή, εμείς ως τα θύματα τα ακραία αυτής της πολιτικής έχουμε όχι μόνο ανάγκη αλλά και ευθύνη. Και ευθύνη. Δηλαδή, η ορμή η δική μας, η απέτηση η δική μας, η αγωνιστικότητα δική μας δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή τη στιγμή με τον άλλο που απλώς φοβάται ότι θα πάει τα ίδια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από μέρους του Lefter.gr που μας δώσατε τη χαρά για αυτή τη συνέντευξη. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.